πόλη, σαν την Κοζάνη. Είναι η Φλόρινα, το Αμύνδιο και τα Δρεβενά μαζί. Καμία τοπική οικονομία δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο σοκ. Ειδικά όταν ξέρουμε ότι χώρες οι οποίες πάνε στη σταδιακή απολιμνητοποίηση διαθέτουν δισεκατομμύρια. 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο διαθέτει η Γερμανία για κάθε γιγαβατόρα που χάνεται από την τοπική οικονομία της αντίστοιχης περιφέρειας. Εμείς λοιπόν σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο θέλουμε να δούμε αν η περιοχή αυτή την κρίσιμη στιγμή έχει περιφερειάρχη και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αν έχει βουλευτές που βάζουν πάνω απ' όλα το συμφέρον της περιφέρειας. Αν θα καταγγείλουν τον ευνηδιασμό τους. Και αν θα υπάρξει τελικά ένα αντισταθμιστικό πακέτο που θα αντισταθμίζει αυτό το σοκ που υφίσταται η Δυτική Μακεδονία και αν θα υπάρξει επαρκής χρόνος για να εφαρμοστεί αυτό το πακέτο που δεν μπορεί να είναι το 28. Ο Λιγνίτης πρέπει σταδιακά να αποσυρθεί όπως αρχικά προβλεπόταν τουλάχιστον μέχρι το 2040 ή το 2050 που προβλέπεται για όλη την Ευρώπη.